Κυρίες και κύριοι, και η σημερινή συζήτηση για τις δημογραφικές εξελίξεις στη χώρα μας. Ησυχία, παρακαλώ. Από τη μείωση των γεννήσεων και την αύξηση της μέσης ηλικίας του πληθυσμού μέχρι τις μεταναστευτικές ροές, ήμασταν σίγουροι και επιβεβαιώνεται στην πράξη από τη μέχρι τώρα συζήτηση ότι θα συνοδευόταν με μπόλικες δόσεις υποκρισίας. Δεν παραγνωρίζουμε ότι στις δημογραφικές τάσεις επιδρούν και παράγοντες που σχετίζονται βέβαια και με την πολιτιστική παράδοση, με την κουλτούρα του λαού, με την εξέλιξη στη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, στην εργασία, στην οικογένεια. Όμως, το κύριο στην απόφαση ενός νέου ζευγαριού για το πότε και πόσα παιδιά θα κάνει είναι οι οικονομικές, κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες ζει. Από τις έρευνες που παρουσιάστηκαν και στην Επιτροπή της Βουλής φαίνεται ότι στα χρόνια της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης ενισχύθηκε η τάση αναβολής απόκτησης πρώτου παιδιού σε ακόμα μεγαλύτερη ηλικία. Και εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και οι προηγούμενοι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, έχετε φροντίσει οι νέοι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι νέες γυναίκες, να αναβάλουν τη δημιουργία οικογένειας κάτω από την ανασφάλεια της ανεργίας, της εργασιακής περιπλάνησης, της εργασιακής ζούγκλας, της μετανάστευσης, των ελάχιστων και υποκατώτατων δικαιωμάτων. Είναι υποκρισία λοιπόν να έρχεστε με προτάσεις για δήθεν μέτρα στήριξης του νέου ζευγαριού, όταν με τις υπογραφές σας στους μνημονιακούς αντιλαϊκούς νόμους, με τις δεσμεύσεις σας προς τους επιχειρηματικούς κολοσσούς, έχετε διαγράψει από το λεξιλόγιο της νεολαίας το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία. Και παρουσιάζετε ως σύγχρονο, ως νέο, τις αντιδραστικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις περίφημες δήθεν ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση. Οι ίσες ευκαιρίες έρχονται σε αντίθεση όμως με το καθολικό κοινωνικό δικαίωμα. Οι ίσες ευκαιρίες σας σημαίνουν ευέλικτη εργασία, με ευέλικτα δικαιώματα, σπαστά και ακανόνιστα ωράρια, δουλειά τις Κυριακές. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 31,5% των εργαζομένων γυναικών δουλεύει με μερική απασχόληση. Πώς θα αποφασίσει μια κοπέλα να δημιουργήσει οικογένεια όταν με το αντεργατικό σας οπλοστάσιο έχετε αφήσει την μεγαλοεργοδοσία να ξεσαλώνει κυριολεκτικά? Δεν γνωρίζετε για τους εκβιασμούς αυτής της καπιταλιστικής εργοδοσίας σε νεοπροσλαμβανόμενες κοπέλες για να βάλουν στο ψυγείο, στην κρυοσυντήρηση, τη χαρά της μητρότητας? Γιατί θέλουν να ξεζουμίζουν τους εργατοϋπάλληλους, ιδιαίτερα τις γυναίκες, χωρίς διακοπές στον εργάσιμο βίο τους και χωρίς άλλες προσωπικές οικογενειακές υποχρεώσεις. Είναι πρόκληση να συζητάμε για τους δημογραφικούς δείκτες και την ίδια στιγμή η μητρότητα να γίνεται συνώνυμο της ανεργίας, της απόλυσης και από τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα βεβαίως, αλλά και από το δημόσιο. Δεν γνωρίζετε για τις απολύσεις εγγύων ή νέων μωρομάνων, ορισμένες από τις οποίες ήταν με συμβάσεις χρόνου ή με συμβάσεις ορισμένου χρόνου? Δηλαδή, δεν καλύπτεται ούτε στοιχειοδός το δικαίωμά τους στην προστασία της μητρότητας. Υπάρχουν περιπτώσεις νέων εργαζομένων γυναικών οι οποίες χάνουν το επίδομα της άδειας μητρότητας γιατί δεν έχουν συμπληρώσει τα 200 ένσημα για να το πάρουν. Γιατί η μητρότητα αποτελεί κόστος, βλέπετε, για το κράτος και τα μονοπόλια. Και εδώ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
έχει δώσει και ορισμένα πρόσφατα δείγματα γραφής. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν οι γυναίκες εκπαιδευτικοί που δουλεύουν ως αναπληρώτριες. Βρίσκονται μπροστά στην προοπτική της απόλυσης όταν αντιμετωπίζουν μια δύσκολη εγκυμοσύνη, όταν δεν μπορούν να επιστρέψουν στην τάξη σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τον τοκετό. Πώς αντιμετωπίζει την παραπάνω κατάσταση η κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας? Διατηρεί την άθλια εργασιακή σχέση των αναπληρωτών. Ενώ με την πρόσφατη υπουργική απόφαση προβλέπεται η χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου για 3,5 μήνες στις εργαζόμενες ως αναπληρώτριες νέες μητέρες, την οποία μπορούν να την πάρουν μόνο μέχρι να λήξει τον Ιούνιο η σύμβασή τους. Δηλαδή, πρέπει να προγραμματίσουν να μείνουν έγκυες πριν ξεκινήσει το σχολείο για να πάρουν το σύνολο της άδειας των 3,5 μηνών. Εδώ δεν αντιμετωπίζεται ούτε το πρόβλημα της συνυπηρέτησης για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Δεν υλοποιείται ούτε στοιχειώδη μέτρα στήριξης των οικογενειών των χιλιάδων εκπαιδευτικών, αλλά και των υγειονομικών που εργάζονται μακριά από τον τόπο διαμονής τους, μακριά από την οικογένειά τους, από τα παιδιά τους. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία παρουσιάζει ως βοήθεια στις νέες μητέρες την επέκταση της ευελιξίας στην άδεια εγκυμοσύνης και λοχίας. Η ευελιξία έρχεται να στηρίξει τις ανάγκες μόνο της καπιταλιστικής εργοδοσίας και όχι της εργαζόμενης μητέρας. Όμως, σύγχρονο και προοδευτικό είναι η ισότιμη συμμετοχή όλων των γυναικών στην κοινωνική εργασία με βάση το αντικείμενο ειδίκευσης, με λιγότερες ώρες εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα για την προστασία της μητρότητας, του γυναικείου οργανισμού στο χώρο εργασίας, με άδειες μητρότητας για όλες τις εργαζόμενες, ανεξάρτητα από εργασιακή σχέση. Προοδευτικό είναι η κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Συντηρητικό και αντιδραστικό σήμερα είναι μια θέση εργασίας να μοιράζεται σε 2-3 εργαζόμενες και εργαζόμενους. Συντηρητικές και αντιδραστικές είναι οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τρέχετε να τις υλοποιήσετε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, με όχημα τη δήθεν συμφιλίωση, λέει, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Ακούγεται ωραία. Άλλο είναι όμως η ουσία. Πρόκειται για το σύνολο των αντιλαϊκών μέτρων που προχωράτε για να διαχειριστείτε τις οξυμένες συνέπειες από την επέκταση της μισθωτής εργασίας των γυναικών, την έλλειψη στήριξης της μητρότητας, σε συνθήκες που συρρυκνώνονται, εμπορευματοποιούνται υπηρεσίες υγείας πρόνοιας. Στο σημερινό σύστημα υγείας, όπου η υγεία, όπως και η ανθρώπινη εργατική δύναμη, αποτελεί εμπόρευμα, είναι φυσικό επακόλουθο η αναπαραγωγική διαδικασία, η γενικότερη πρόληψη και θεραπεία, ο προγεννητικός έλεγχος, η παρακολούθηση της εγκυμοσύνης, ο τοκετός, ο οικογενειακός προγραμματισμός και η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή να αποτελούν μόνο ή κυρίως ατομική οικογενειακή υπόθεση. Να γίνονται όλα αυτά, δηλαδή, πεδία κερδοφορίας στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα της υγείας, αλλά και στις δημόσιες μονάδες υγείας, αφού ένα μέρος των εξετάσεων, των θεραπείων, των φαρμάκων δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΗ. Αλλά και αυτά που καλύπτονται από τον ΕΟΠΗ, στην πράξη δεν μπορούν να γίνουν στις δημόσιες μονάδες, λόγω της υποστελέχωσης, της έλλειψης εξοπλισμού, υποδομών, με αποτέλεσμα τα νέα ζευγάρια να εξαναγκάζονται σε αναζήτηση υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα, πληρώνοντας επιπλέον ποσά. Τα δημόσια μεευτήρια, άλλες κρατικές δομές για τη μάνα και το νεογέννητο, είναι και ανεπαρκείς και ανύπαρκτες σε αρκετές περιπτώσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι ο τομέας της μεευτικής, της γυναικολογίας, όπως και οι σύγχρονες δυνατότητες που έχει δημιουργήσει η εξέλιξη της επιστήμης,
όπως είναι οι ιατρικώς υποβοηθούμενοι αναπαραγωγή, οι τράπεζες οαρίων, ομφαλικών κυττάρων, αποτελούν σε μεγάλο βαθμό πεδίο δραστηριοποίησης του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα με τζίρο 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Κυρίες και κύριοι, με αφορμή τη συζήτηση για το δημογραφικό, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία κυριολεκτικά διαγωνιστήκατε στην διδακτέα ύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνιστήκατε στις προτάσεις για εφάπαξ επιδόματα, για κουπόνια εξασφάλισης μιας θέσης σε παιδικούς σταθμούς, σε εξαγγελίες για παροχές ψίχουλα που χορηγούνται με κριτήριο τα απαράδεκτα όρια της φτώχειας. Με άλλα λόγια, ακούσαμε προτάσεις που παγιώνουν τη σημερινή βαρβαρότητα που βιώνουν νέα ζευγάρια, οι νέες μητέρες. Ακόμα και από τη δική σας σκοπιά, η δήθεν συμφιλίωση των επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων δεν συνδέεται με εκτεταμένες τουλάχιστον δωρεάν κοινωνικές υποδομές που να καλύπτουν το ωράριο εργασίας της μητέρας, τον αναγκαίο χρόνο για την κάλυψη άλλων οικογενειακών αναγκών. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία της Eurostat για την φροντίδα, την αγωγή των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ποσοστό μικρότερο του 10% των παιδιών έως 3 ετών και μικρότερο του 60% των παιδιών από 3 έως 6 ετών καλύπτονται από δομές προσχολικής φροντίδας στην Ελλάδα. Οι δημοτικοί σταθμοί παραμένουν συρρυκνωμένοι, ανεπαρκείς, σε ενοικιαζόμενα ακατάλληλα πολλές φορές κτίρια για να υλοποιηθεί με ασφάλεια το παιδαγωγικό έργο. Αντίστοιχα εκρηκτική είναι η κατάσταση στην ειδική αγωγή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 12,5% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού έχει ανάγκη ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Όμως, σήμερα είναι εγγεγραμμένα 10.000 παιδιά σε δημόσια ειδικά σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 3.000 παιδιά στην παράλληλη στήριξη, ενώ το 2008 ήταν 20.000 μαθητές. Στα ιδιωτικά κέντρα ειδικής αγωγής είναι ενταγμένα περίπου 40 με 50.000 παιδιά. Ακόμα και τα λεγόμενα κέντρα εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής υποστήριξης λειτουργούν χωρίς αναπτυξιολόγο, χωρίς παιδονευρολόγο, χωρίς παιδοψυχίατρο, με αποτέλεσμα να καθυστερεί σημαντικά η έγκαιρη εξέταση και η διάγνωση ακόμα για ένα παιδί. Και παρουσιάζεται ως πρόοδο την ανάθεση στο Σύλλογο Διδασκόντων να συγκροτήσει ομάδα στήριξης του παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες, στην οποία μπορεί και να μην συμμετέχει ούτε ένας ειδικός. Και βέβαια, η υποκρισία σας ξεχυλίζει όταν μιλάτε για εφάπαξ επιδόματα στήριξης της οικογένειας, τη στιγμή που έχετε πετσοκόψει την κρατική χρηματοδότηση για τα κοινωνικά επιδόματα. Ενώ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί την περικοπή του επιδόματος στο κετού, το οποίο δίνεται μόνο σε όσες γυναίκες γεννούν στο σπίτι. Για τέτοια πρόοδο μιλάτε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, οι νέες γυναίκες να γεννούν όπως οι γιαγιάδες τους πριν μισό και πλέον και βάλε αιώνα. Το ΚΚΕ καταψήφισε στη Βουλή την κατάργηση των κοινωνικών επιδομάτων, όπως και των πολυτεχνικών. Απέρριψε τον περιορισμό τους μέσω της αυστηριοποίησης των κριτηρίων, όπως είναι αυτά των εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων. Θέσαμε αυτά τα ζητήματα και στις οργανώσεις των εργαζομένων, προκειμένου να αποτελέσουν στόχους πάλης διεκδίκησης στο κίνημα. Κυρίες και κύριοι, είναι χαρακτηριστικό όμως και το πώς αξιοποιούνται οι δημογραφικές εξελίξεις σε σχέση δήθεν τη βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Σε πρόσφατη μελέτη της Διανέωσης, το 2018, αναφέρεται «Η δεξαμενή των συνταξιούχων διευρύνεται καθώς η αναλογία πληθυσμού άνω των 65 ετών αυξάνεται
Και επίσης την ίδια στιγμή ο πληθυσμός της εργάσιμης ηλικίας μειώνεται. Μοναδική αιτία της συρρήκνωσης του μεριδίου ενεργού πληθυσμού είναι η αναλογική αύξηση των ηλικιωμένων και κατ' επέκταση των συνταξιούχων. Το σύστημα συντάξεων θα επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής περίπου ένα έτος κάθε δεκαετία. Μελέτη που παρουσιάστηκε στις 7 Φεβρουαρίου του 2018. Ουσιαστικά επιδιώκεται με εκβιαστικά διλήμματα την υποταγή των εργαζομένων και των συνταξιούχων στις αντιασφαλιστικές ανατροπές που υλοποιούνται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις, με βάση βέβαια και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκλητικά μιλάτε για ενεργό γύρανση και ευέλικτη συνταξιοδότηση, δηλαδή να δουλεύουμε μέχρι τα βαθιά γεράματα και να προσπαθούμε να επιβιώσουμε με μια μερική σύνταξη και ένα μισθό μερικής απασχόλησης. Στην πραγματικότητα, οι προτάσεις όλων των άλλων κομμάτων εδώ μέσα, made in European Union, οδηγούν στον κατακαιρματισμό της κοινωνικής ζωής της γυναίκας, φέρνοντας σε αντιπαράθεση το δικαίωμά της στην εργασία με την κοινωνική ανάγκη προστασίας της μητρότητας και της οικογένειας. Παρουσιάζεται ως ζήτημα ατομικής ευθύνης και ικανότητας της γυναίκας την επιλογή ανάλογα ανάμεσα στην επαγγελματική ανέλυξή της και στη δημιουργία οικογένειας. Η επίκληση των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών στην αγορά εργασίας και το ενδιαφέρον για την καλύτερη κατανομή των ευθυνών φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες, υπηρετούν το στόχο της γενίκευσης των ευέλικτων μορφών απασχόλησης στο σύνολο του εργατικού δυναμικού. Είναι χαρακτηριστικό ότι για χάρη της διαχείρισης της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης αναβίωσαν και θεωρίες που προπαγανδίζουν ότι η γυναίκα πρέπει να διακόψει την εργασία της για ένα χρονικό διάστημα έστω, μέχρι να πάνε τα παιδιά σχολείο ή για να αφιερωθεί, λέει, στον αποκλειστικό μητρικό θυλασμό για 2 και πλέον χρόνια. Η άλλη όψη του ίδιου αντιλαϊκού σκοταδιστικού νομίσματος είναι οι γνωστές αντιδραστικές απόψεις της ναζιστικής Χρυσής Αυγής των φασιστών για το ρόλο της γυναίκας μέσα στην οικογένεια. Προτείνει μέχρι και την κατάργηση της νομοθετικής ρύθμισης που νομιμοποίησε τις αμβλώσεις και άλλα αντιδραστικά και οπισθοδρομικά, όπως την ενίσχυση μητέρων που επιλέγουν να μην εργάζονται ώστε να φροντίζουν αυτές μόνες αποκλειστικά τα παιδιά τους. Το ΚΚΕ, με κριτήριο τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις που περιλαμβάνονται στο πόρισμα που καταθέσαμε μέσα στη Βουλή. Για τα σύγχρονα δικαιώματα της γυναίκας στην εργασία, την κοινωνική στήριξη της μητρότητας, της μονογονεϊκής οικογένειας, ώστε να είναι πραγματικά ελεύθερη η επιλογή ενός νέου ζευγαριού για το πότε θα κάνει και πόσα παιδιά, στηριγμένη στον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των δύο φύλων, στηριγμένη αποκλειστικά στη σωματική, πνευματική, ψυχική έλξη, χωρίς να περιορίζεται από οικονομικούς ή άλλους κοινωνικούς παράγοντες. Σας ευχαριστώ.